Εκκλησιαστική παρέμβαση. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε και στη σημερινή μας εκπομπή σε μια καινούρια εκκλησιαστική παρέμβαση, όπου σήμερα θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, πιστεύω, το πώς εξαγιάζεται ο χρόνος της ζωής μας μέσα από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, έχουμε σήμερα μαζί μας, αφενός μεν τον Πάτερα Φιλόθεο Ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο εξ αφορμής του Θεολογικού Σεμιναρίου, το οποίο πραγματοποιεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή, για να ομιλήσει σε αυτό. Και αφετέρου έχουμε μαζί μας τον δόκτορα Γεώργιο Χριστοδούλου, θεολόγο, και ο οποίος ασχολείται και με τα θέματα της Βυζαντινής Ιστορίας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που έχουμε και τους δύο μαζί μας. Καλωσορίσατε στην εκκλησιαστική παρέμβαση. Και να πούμε αμέσως στο θέμα μας. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι ο πνεύμονας της Εκκλησίας. Είναι αυτό που δίνει ζωή στους πιστούς, στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Μπορούμε έτσι να προσδιορίσουμε ακριβώς τι εννοούμε, Πάτρε Φιλόθεε, τι είναι αυτή η λειτουργική ή λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ, Θεοφιλέστατε, για την αγάπη και την τιμή και τις προσκλήσεις αφενός μεν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, αλλά και στο στούντιο εδώ του Λόγου, με το οποίο επικοινωνώ με τους αδελφούς μου, τους αγωνιζομένους αδελφούς χριστιανούς της Κύπρου, και χαίρομαι και ευχαριστώ για την αγάπη και τη φιλοξενία σας. Η λειτουργική ζωή είναι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας, γιατί μέσα σε αυτόν τον χώρο και χρόνο της λειτουργικής ζωής γεννιόμαστε, αναπτυσσόμαστε, μαθαίνουμε και με τη χάρη του Θεού οριμάζουμε εν Χριστώ. Είναι ο χώρος της αγάπης του Θεού. Είναι η ατμόσφαιρα της βασιλείας του επιγής. Είναι ο θησαυρός των Ορθοδόξων η λειτουργική λατρεία, η θεία λατρεία της Εκκλησίας μας. Πουθενά δεν βρίσκεται αυτή η εμπειρία της θείας λατρείας παρά μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Και αυτό μια μαρτυρία για το ανεπανάληπτο της και αναντικατάστατο του χαρακτήρος της Ορθοδόξου πίστεως μας. Είναι το παν, βρίσκουμε τον Χριστό. Κυριολεκτικά είναι η δημιουργία μας, σε αυτόν τον χώρο γίνεται. Δημιουργούμαστε και δημιουργούμε, αφού η μετάνοια μας σε αυτόν τον χώρο ολοκληρώνεται, για την επιστροφή μας δηλαδή στο Θεό. Επειδή απομακρυνθήκαμε εκουσίως δια της ανυπακοής μας, μέσα σε αυτόν τον Άγιο χώρο ξαναβρίσκουμε την επιστροφή μας, ερχόμαστε εις αυτόν και γυρίζουμε στην αγάπη του Πατέρα, στο σπίτι του. Θα ήθελε κανείς να μιλήσει πάρα πολλά για να εκφράσει αυτά τα οποία με πολύ βάθος και προσωπική εμπειρία οι Άγιοι Πατέρες μας εκφράζουν. Φαντάζομαι στη συνέχεια θα δοθεί χρόνος για κάτι ειδικότερο για να αναφερθούμε. Πάντως είναι το κέντρο της ζωής μας. Λατρεύω σημαίνει αγαπώ. Αγαπώ εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της δυνάμεώς μου. Άρα είναι η πρώτη και βασικότερη εντολή, αυτή που
που μας έδωσε ο Θεός από την παλαιά ακόμη διαθήκη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ισχύας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Άλλωστε πάνω σε αυτήν βασίζεται και η δευτέρα εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Και επί τες δυσί ταύτες εντολές, άπασον όμως και οι προφήτες κρέμαντε. Είπατε κάτι το οποίο έτσι το σημείωσα και είναι πολύ σημαντικό, ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας δεν είναι ένα απλό κατασκεύασμα εκ μέρους των πατέρων της Εκκλησίας ή ένα τυπικό, ας το πούμε, το οποίο διαμόρφωσαν απλώς για να μας βοηθήσει να προσευχόμαστε μέσα στον ναό ή μέσα από τις διάφορες ακολουθίες ή μέσα από τα διάφορα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά είναι η έκφραση του βιώματός του και της εμπειρίας τους. Αυτό το οποίο ζούσαν εκείνοι ως ένα μέσο κοινωνίας με τον Θεό, αγάπης με τον Θεό, μας το μεταφέρουν για να μας βοηθήσουν και εμάς να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Και επειδή ακριβώς μιλούμε για το τυπικό, μιλούμε για την διαμόρφωση της λατρευτικής ζωής, κύριε Χριστοδούλου, ποια είναι η σημασία ακριβώς αυτής της τυπικής διάταξης η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα στην Εκκλησία? Είναι απλώς κάποιοι κανονισμοί, κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουμε μέσα στη ζωή μας απλώς για να πούμε ότι ακολουθούμε το παραδοσιακό τυπικό ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο μας έρχεται από παλιά? Ποια είναι η σημασία αυτού του τυπικού, ας πούμε, ξέρω εγώ, του όρθρου, του εσπερινού, ότι πρέπει να γίνει έτσι η ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, έτσι η ακολουθία του βαπτίσματος κλπ. Καταρχήν θα χρειάζεται να εκφράσω με τη σειρά μου τις ευχαριστίες για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Δεν αποκρύπτω ότι νιώθω αμηχανία μπροστά στο σχήμα σας, ασφαλώς, και μπροστά στην εμπειρία που κατέρχεται από το Άγιον Όρος, από την Ιερά Μονή Γρηγορίου και συγκεκριμένα τον Πατέρα Φιλόθεο. Και θυμάμαι την αρχαία παροιμία που λέει: δίθενται πιο εύκολα τα μάτια από τα αυτιά. Οπότε, εγώ λαϊκός, ό,τι έχω να πω επί τούτου βέβαια, ό,τι τουλάχιστον μπορώ να προσθέσω, απλώς μέσα από κάποιες έρευνες ενδεχομένως, όχι από πείρα, δεν είμαι βέβαια κληρικός. Θα ήθελα απλώς να πω ότι, όπως ο Μέγας Φώτιος έλεγε, εισερχόμενος στο ναό, τη μεγάλη εκκλησία ή οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ναό της πόλης, ο ναός τυπεί το σύμπαν. Υπό αυτή την έννοια του τύπου, ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο ουσιαστικά ανοίγεται ένα παράθυρο προς το άπειρον. Και αυτό το τυπικό, όπως το αναφέρατε, είτε τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας είναι, είτε τυπικό του Αγίου Σάββα, δηλαδή περισσότερο προς τη μοναχική άσκηση, και οποιοδήποτε άλλο τυπικό επιμέρους μονών ή ναών, καθεδρικών κλπ. Όλα αυτά δορυφορούν τον ένα Κύριο. Υπάρχει μια εκπληκτική ενότητα μέσα σε αυτή την ποικιλομορφία. Και αυτό νομίζω πως είναι ίδιο χαρακτηριστικό της ορθόδοξης πείρας και εμπειρίας. Παρότι υπάρχει μια ποικιλομορφία, ωστόσο όλα αυτά συγκρίνουν στο ένα και βασικό αφετηριακό σημείο, που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η ενότητα δηλαδή μέσα στο βασικό και κέριο, που είναι βέβαια η Θεία Λειτουργία, όπως προανέφερε ο Πατήρ Φιλόθεος. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακριβώς δείχνει το σκοπό και το νόημα της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας και της όλης τυπικής διάταξης που υπάρχει. Πώς θα προσεγγίσουμε τον Χριστό, πώς θα έρθουμε σε αυτή την κοινωνία με τους Αγίους, με τους Αγγέλους, με όλη το σώμα της Εκκλησίας και κυρίως με την κεφαλή της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Άρα συνεπώς ένα τυπικό, αν κατάλαβα καλά, δεν εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και τον στόχο, δεν έχει καμία σημασία και αξία, όσο και αν εφαρμόζεται τέλεια. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε τώρα σε ένα θέμα με βάση αυτό το οποίο έχετε πει, για να δούμε πλέον πρακτικά πώς φτάνουμε μέσα από την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας σε αυτή την ενότητα με τον Χριστό, με τον ένα Κύριο και με τους Αγίους Του. Πάτερ Φιλόθεο,
όπως όλα στη ζωή μας, τα μεγάλα είναι μυστήρια και δεν μπορούμε να πολυπραγμονούμε εξωτερικά. Είναι και αυτό ένα μεγάλο μυστήριο που είπατε, Θεοφιλέστατε. Κατ' ουσίαν, εμείς δεν ξέρουμε πώς ενωνόμαστε με το Θεό. Θα έλεγα όπως το παιδάκι, αν το ρωτήσεις, πώς έμαθες τη μητρική σου γλώσσα, πώς μαθαίνεις να χαμογελάς, πώς μαθαίνεις να περπατάς, δεν ξέρει να απαντήσει τίποτε. Έτσι και εμείς, κατ' ουσίαν δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά, τα μεγάλα στη ζωή μας. Ο Άγιος Θεός τα κάνει. Εμείς κάνουμε κάτι, μια μικρή ταπεινή υπακοούλα. Αν μπορούμε να την κάνουμε και αυτή, λόγω του εγωισμού μας. Εκεί πρέπει να βάλουμε, λέει, τη βία κατά του παλαιού εαυτού μας. Κατά τα άλλα, όλα τα μεγάλα, τα μυστήρια, ο Άγιος Θεός τα κάνει. Γι' αυτό και ο χώρος και χρόνος αυτός της Θείας Λατρείας είναι ανεπανάληπτος. Μέσα σε αυτά, μέσα σε αυτόν τον χώρο και χρόνο, τον χωροχρόνο της Εκκλησίας, τη Θεία Λατρεία, εδώ θα συντελεστεί αυτό το μέγα μυστήριο, το πώς θα ενωθούμε με τον Θεό. Όπως το παιδάκι δεν ξέρει τι θα γίνει που το πιάνει από το χέρι του η μητέρα και το πάει στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο, στον παιδικό σταθμό και μάλιστα στην αρχή έχει και αντιδράσεις πολλές. Κλαίει, δεν θέλει να πάει. Είναι κάτι το ξένο, κάτι το άγνωστο για αυτόν. Όμως η μητέρα ξέρει και ο πατέρας. Το παιδί δεν μπορεί να αναχθεί σε κοινωνία, να κοινωνικοποιηθεί σωστά αν δεν αρχίσει την παιδεία από τα πρώτα βήματάκια του μέχρι να τελειωθεί. Έτσι και εμείς. Λοιπόν, μας πιάνει από το χέρι η μάνα μας η Εκκλησία και μας λέει έλα εδώ. Άντε τώρα να πάμε στην Εκκλησία. Αύριο είναι Κυριακή. Μα τι θα κάνουμε στην Εκκλησία. Δεν ξέρω τι είναι η Εκκλησία, δεν ξέρω τι είναι η Θεία Λειτουργία, γιατί να λειτουργηθώ, τι θα πει αυτό. Δεν μπορεί να μας αναλύσει το μυαλουδάκι μας, η εμπειρία που λείπει, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτε σχεδόν. Αλλά η υπακοή μας στη μάνα μας στην Εκκλησία, αυτή θα μας μάθει τα πάντα. Και στην αρχή θα πηγαίνουμε στην Θεία Λειτουργία, στην Παράκληση, στον Όρθρο, στον Εσπερινό, χωρίς να ξέρουμε γιατί πάμε. Θα παραμείνουμε όμως εκεί και αυτή η παραμονή μας κάνει εν Χριστώ ανθρώπους σιγά σιγά. Συντελείται μέσα μας αθόρυβα και κρυμμένα, και κρυμμένο το μυστήριο της ενώσεώς μας με τον Άγιο Θεό. Εν τη Εκκλησία. Πάντως πουθενά άλλου δεν γίνεται. Να βρούμε το Θεό έτσι όπως μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Λατρεία, διότι πλην των άλλων παίρνουμε και το ήθος που θέλει ο Θεός να έχουμε. Και ταπεινά το πιο βασικό ήθος, νομίζω έτσι από την ταπεινή μας γνώση από την Εκκλησία, από τους Αγίους μας, είναι το ήθος της μετανοίας. Αυτό ολοκληρώνεται, μας μορφώνεται μέσα μας από τη Θεία Λατρεία και σιγά σιγά αρχίζουμε ενώ στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αντιδράω ο παλαιός άνθρωπος, μάλιστα ο μαθημένος, ο εθισμένος στον κοσμικό τρόπο ζωής ίσως, σιγά σιγά όμως αν παραμένουμε εκεί με μια υπακοή, ξέρει η μάνα μας, ξέρει ότι έχουν αγιαστεί πολλές ψυχές. Άγιοι έχουν περάσει. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Χριστοδούλου. Υπάρχει μια εκπληκτική, αδιάσπαστη συνέχεια στην Εκκλησία, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Με τις ίδιες ακολουθίες αγιάστηκαν οι Αγίοι μας στους αιώνες, οι Ορθόδοξοι. Και μόνο αυτό μας πείθει ότι για στάσου. Αφού αγιάστηκε ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος, με αυτά. Και εγώ γιατί, κάτι άλλο. Πιάνουμε από το ράσο του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Χρυσοστόμου,
των ιεραρχών, των μαρτύρων, των οσίων και θα κάνω και εγώ τον ίδιο δρόμο που κάνανε αυτοί. Έστω και αν είμαι ανάξιος να ακολουθήσω τα ίχνη τους. Και έτσι σώζομαι κι εγώ. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες, τα πάντα καλώς διαταξάμενε που λέει ο συναξαριστής της Μεγάλης Πέμπτης, εθέσπισαν αυτά τα Άγια θεσπίσματα εν πνεύματι Αγίου. Και αυτά σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, στην αρχή, μετά γίνεται πιο συνειδητή η παραμονή μου στην Εκκλησία, διαπιστώνω αφενός με την αναξιότητά μου συνεχώς, αφετέρου δε το μεγαλείο όλο και περισσότερο αυτού του χωροχρόνου του Θεού της Εκκλησίας. Συνεπώς, με βάση αυτά τα οποία μας έχετε πει, κανείς με το να μετέχει ενεργά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, με ένα πόθο, με ένα ζήλο, με μια καλή διάθεση, ανοίγεται προς τον Θεό και εισπράττει την χάρη του Θεού, η οποία χάρη του Θεού, μάλλον ζει και βιώνει την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή του, η οποία τον αγιάζει, τον ολοκληρώνει, τον αναπαύει και τον ξεκουράζει. Όμως ακούμε πολλές φορές από πολλούς χριστιανούς να μας λένε, και κυρίως από νέους ανθρώπους, να μας λένε ότι δυσκολεύομαι να πάω στην Εκκλησία, δυσκολεύομαι να λάβω μέρος στη γενικότερα συλλατρευτική ζωή της Εκκλησίας, γιατί δεν καταλαβαίνω. Και έτσι γεννάται το ερώτημα, αφενός μεν, πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καταλάβουμε, είναι το πρώτο το οποίο τίθεται. Και αφετέρου, η γλώσσα όπως παρουσιάζεται σήμερα είναι εμπόδιο στο να βιώσουμε και να ζήσουμε την έκφραση της αγάπης του Θεού μέσα στη ζωή μας. Εσείς κύριε Χριστοδούλου που είσαστε και εκπαιδευτικός και είσαστε μαζί με νέους, είμαι σίγουρος ότι θα ακούτε από τους νέους τέτοιου είδους απορίες ή έκφρασης, ας το πούμε, δυσκολίας όσον αφορά την λατρευτική ζωή. Βέβαια, οι σύγχρονοι σήμερα υποβάλλουν αυτά τα ερωτήματα, με τη διαφορά όμως ότι εύκολα ή μάλλον απαντούν ήδη στην πείρα της ζωής τους. Δηλαδή, αν έχουν μια μικρή απλή εμπειρία μέσα σε ένα ναό, βέβαια, τα ερωτήματα τίθενται με κάποια διάθεση πάντοτε κριτικής. Ωστόσο, όταν επαναλαμβάνουν, έχουν μια εμπειρία ενός παλαιού ναού ή μέσα σε ένα περιβάλλον εντελώς ξεχωριστό από αυτό που συνήθως βιώνουν, οπότε εκεί έχουν μια, νομίζω, κάνουν μια στροφή. Και όταν αντιληφθούν σιγά σιγά, έστω με αργό ρυθμό, ότι εδώ γίνεται κάτι διαφορετικό. Η Εκκλησία τέλος πάντων χτίζει άλλος πώς, ή με ψάλι, ή τέλος πάντων ο κάθε μυστήριο, κάθε κίνηση, κάθε πράξη της είναι μέσα σε αυτό το άλλος πώς, τότε νομίζω, αν δοθεί αυτό σωστά, οι νέοι παίρνουν αμέσως το μήνυμα. Πολλοί μαθητές μου υπέβαλαν τα ερωτήματα, δεν κατανοούμε τη γλώσσα της Θείας Λειτουργίας στην αρχή. Μετά, όταν τους είδα σε άλλο στάδιο φοιτητικό, είπαν ότι κατανοούμε βέβαια, αλλά τώρα δυσκολευόμαστε σε αυτό που λέγεται καταβασία ή μπαίνουν μετά σε θέματα πιο δύσκολης γλωσσικής δομής κλπ. Με λίγη προσπάθεια αυτά ξεπερνιούνται. Απλώς όταν χρειάζεται μια καλή διάθεση εξαφωτέρων των μερών. Και αν υπάρχει μια μικρή εκ μέρους των μαθητών ή νέων, νομίζω και αν έχουν μια ανταπόκριση και εκ μέρους είτε του τοπικού ιερέως ή εφημερίου, μέσα σε ένα σωστό περιβάλλον, και δόξα τω Θεώ η Κύπρος έχει την ευλογία να διαθέτει αυτή την πλούσια μνήμη, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να εμβαθύνουμε, τη μνήμη της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως, μέσα από ναούς όπως ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης ή η Παναγία του Άρακα και τόσοι άλλοι. Νομίζω πως αυτά είναι πολύ απλά. Είναι θέμα απλώς να γίνει το πρώτο βήμα. Και τα υπόλοιπα, όπως είπε ο Πατήρ Φιλόθεος, θα έρθουν μόνα τους. Θα προσθεθούν χάρη τη Θεία με ένα άλλο τρόπο που εμείς δεν το κατανοούμε. Όπως ακριβώς οι αντιδράσεις ή οι εμπειρίες των απλών μικρών παιδιών. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε και είναι πολύ σημαντικό, ότι όταν κανείς αφαιθεί στον χώρο όπου τελείται το μυστήριο της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, θα το ζήσει, θα το βιώσει. Η δυσκολία είναι ότι δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να μπει σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την ατμόσφαιρα, για να το αποκαλυφθεί μέσα από όλα αυτά τα οποία τελούνται εκεί, ακριβώς αυτό το μυστήριο το οποίο τονίσατε, που είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού
προς τον άνθρωπο. Τελικά πηγαίνουμε, Πάτερ Φιλόθεος, στον ναό να προσευχηθούμε ή όχι? Πάμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι κάνουμε. Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα και εγώ να σας... να μου δώσετε άδεια. Ναι. Επίσης σας είδα ότι θέλατε να εκφράσετε κάποια άποψη αυτό, γι' αυτό σας έδωσα. Ξέρετε, αισθάνομαι ότι για τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι, έχουν περισσότερη ειλικρίνεια όταν λένε ότι τι να κάνω στην Εκκλησία που δεν καταλαβαίνω. Και εκεί είναι συγνωστή αυτή η αντίστασή τους. Αλλά φοβάμαι ότι για μας δεν είναι τόσο ειλικρινές αυτό που λέμε για τους μεγαλύτερους, γιατί πλέον εκεί θα μπορούσαμε να πούμε δεν θέλω να βιάσω τον εαυτό μου. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν τόσο πολύ τον παράγοντα πίεση στον εαυτό τους. Εμείς όμως από τη ζωή μάθαμε ότι δεν πρέπει να τα θέλουμε όλα εύκολα και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ωστόσο δεν κάνουμε υπομονή και γι' αυτό πολλές φορές αντιδρούμε ενώ δεν έπρεπε να αντιδρούμε και να πηγαίνουμε στο Θεό περιμένοντας πότε θα επινεύσει η χάρη του Θεού για να καταλάβουμε αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Ακούμε παραδείγματος χάρη πολλές φορές σε κάποιους αδελφούς και σε προσωπική συζήτηση ή εξομολόγηση κάποιους αδελφούς που όταν το ρωτάω πνευματικός κάποιον μεγάλο, δηλαδή όχι νέο άνθρωπο, εκκλησιάζεις αδελφέ μου, πηγαίνεις στην εκκλησία? Και η απάντηση πολλές φορές είναι όποτε αισθάνομαι καλά πηγαίνω στην εκκλησία. Μα δεν είναι έτσι το πράγμα. Δηλαδή τι θα πει όταν αισθάνομαι καλά? Ένα μυστήριο, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το αγγίζεις διανοητικά το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου που είναι τα κεντρικά σημεία γύρω από τα οποία κινείται η Θεία Λειτουργία, η προσφορά, το ήθος, το ευχαριστιακό, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και Θεία Ευχαριστία, το θυσιαστικό, δεν γίνονται αντιληπτά με το μυαλό μας, όπως είπαμε. Άρα λοιπόν, η προσέγγιση τους θέλει κόπο, θέλει υπομονή. Όταν λοιπόν εγώ δεν θέλω να κάνω κόπο, λέω δεν αισθάνομαι καλά. Αυτό είναι μια υπεκφυγή όμως, δεν είναι ειλικρίνεια. Και μάλιστα όταν δεν αισθάνομαι καλά, τότε περισσότερο έχω ανάγκη την Εκκλησία. Και τότε περισσότερο πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου να λειτουργηθεί. Και πάλι όχι για να αισθανθώ καλά, αλλά για να κάνω την υπακοή μου στο Θεό. Επαναλαμβάνω, αισθάνομαι ότι εμείς δεν κάνουμε μεγάλα πράγματα στη ζωή μας. Τα μεγάλα τα κάνει ο Άγιος Θεός, η χάρη του. Εμείς μια μικρή ταπεινή βία κάνουμε στον εαυτό μας και μια υπακοή. Μπαίνουμε λοιπόν στη Θεία Λατρεία, στην Εκκλησία και κυρίως στη Θεία Λειτουργία για να αφήσουμε το Θεό και να πούμε Θεέ μου, έλα και κάνε με ό,τι ξέρεις εσύ. Εγώ είμαι ένας τυφλός, ανήμπορος, δεν γνωρίζω ούτε τον εαυτό μου, δεν γνωρίζω ούτε εσένα τον Θεό μου, ούτε τον κόσμο σου, τίποτε, μια αγνωσία με καλύπτει. Οπότε λόγω αυτής της ασθενίας μου, της βαρύτατης ασθενίας μου, χάνω και την αίσθηση των πραγμάτων. Άρα πολύ λογικό είναι το ότι δεν αισθάνομαι πολλές φορές καλά και δεν αισθάνομαι όρεξη να πάω στη Θεία Λειτουργία. Και εκεί θα είναι η δική μου συνεισφορά, να πιέσω τον εαυτό μου, να βιάσω κατά το λόγο του Κυρίου μας, οι βιαστοί αρπάζουν τη Βασιλεία του Θεού, να πάω στη Θεία Λειτουργία και εκεί να με αναλάβει ο Θεός, όπως είμαι. Λέμε στα παιδιά, έλεγε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος της Ελλάδος, ελάτε όπως είστε στην Εκκλησία, παιδιά μου. Αυτό παρεξηγήθηκε βέβαια αργότερα από κάποιους και νομίζω ο μακαριστός, ο κυρός Χριστόδουλος εννοούσε ελάτε όπως είστε και όταν θα μπείτε στην Εκκλησία τότε θα αλλάξετε. Αλλά η Εκκλησία προσλαμβάνει τον άνθρωπο όπως είναι, μετανοούντα όπως είναι. Και δεν του λέει ξέρω εγώ φόρεσε αυτό, βάλε εκείνο, κάνε το άλλο. Σιγά σιγά όταν θα μπει μέσα στην Εκκλησία θα λειτουργηθεί ο άνθρωπος, μετά σιγά σιγά παίρνει το ήθος του Θεού, της Εκκλησίας.
Το ίδιο λέμε και στους μεγάλους. Ας κάνουμε μια βία λοιπόν, όχι μόνο όταν αισθανόμαστε καλά να εκκλησιαζόμαστε. Και γιατί δεν ξέρω τι θα πει αισθάνομαι καλά ή δεν αισθάνομαι καλά. Αυτά είναι πολύ σχετικά, πολύ ανθρώπινα. Η Εκκλησία είναι ένας θεανθρώπινος χώρος. Συγχωρέστε που μίλησα πολύ. Όχι, είναι πολύ βασικά αυτά που μας είπατε. Είναι με ποια διάθεση κανείς ξεκινά να πάει στην Εκκλησία, να μετέχει στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, για να ζήσει και να βιώσει την χάρη του Θεού. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό, σίγουρα είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία προσλαμβάνει τον άνθρωπο όπως είναι για να του μεταδώσει αυτό που είπετε, το ήθος της. Υπάρχει σήμερα ένας κίνδυνος, το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, ότι προσπαθούμε να μεταδώσουμε στην Εκκλησία το δικό μας ήθος, να προσλάβει αυτό το ήθος και τότε εμείς να μπούμε στην Εκκλησία. Εμείς δεν μπαίνουμε στην Εκκλησία για να αλλάξουμε την Εκκλησία, να κάνουμε κόσμο την Εκκλησία, αλλά μπαίνουμε στην Εκκλησία όπως είμαστε, μας δέχεται. Μου άρεσε πολύ αυτή η λέξη που είπε, μετανοούντας. Μέσα από τη μετάνοια αποκτά κανείς το ήθος. Και ήθελα να κλείσω αυτή το πρώτο μέρος, να πω ένα παράδειγμα το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση. Όταν ήμουν στα πρώτα στάδια της διακονίας μου μέσα στην Εκκλησία, ως νεαρός τότε θεολόγος, με είχε στείλει η Μητρόπολης να πάω σε μια κοινότητα να κηρύξω την Κυριακή. Πήγα νωρίς στην Εκκλησία και συναντώ μια γιαγιά, μια γριά, στην είσοδο του ναού, να στέκεται με ανοιχτά τα χέρια. Είχε λύσει και το μανδύλι το οποίο είχε στο κεφαλί της και έκανε το κάτω τα λουριά της μανδύλας που φορούσε και στεχόταν σε στάση δεήσεως και προσευχόταν για ακίνητη, διότι εκείνη τη στιγμή διαβαζόταν ο εξάψαλμος. Εγώ θεολόγος που υποθέτει τα καταλαβαίνω, τα αντιλαμβάνομαι, μπορώ να τα μελετήσω κλπ. Μπήκα την ίδια στιγμή μέσα με τη γιαγιά, πήγα, πήρα το κερί, το άναψα, προσκύνησα τις εικόνες, πήγα, στάθηκα στη θέση μου και απορούσα γιατί η γιαγιά στεκόταν με τόση ευλάβη και προσοχή και ακίνητη και προσευχόταν και δεόταν εκείνη τη στιγμή που διαβάζα τον εξάψαλμο. Πέρασαν πολλά χρόνια να δω στο τυπικό ότι την ώρα του εξάψαλμου δεν κινούμαστε. Και η γιαγιά η οποία δεν ήξερε τυπικό, δεν ήξερε την τάξη και δεν καταλάβαινε, ας το πούμε, από τα βιώματα που είχε καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να στεκόταν με προσοχή και να προσεύχεται και να μετέχει σε αυτά τα οποία ετελούντο τη στιγμή εκείνη στη λατρεία. Και διότι είναι ομορφωμένος που έπαιρνε και την χάρη, την ευλογία, την ενότητα αυτή για την οποία μιλήσαμε με τον Θεό, η γιαγιά η οποία είχε αυτή τη διάθεση. Ούτε αρχαία ελληνικά ήξερε η γιαγιά. Ούτε είχε σπουδάσει και θεολογία και τέτοια. Που σήμερα εξετάζουμε το θέμα της λατρευτικής ζωής, τη σημασία της λατρευτικής ζωής στη ζωή μας και πολύ περισσότερο στον εξαγιασμό του χρόνου της ζωής μας. Γιατί τονίσαμε πάρα πολύ αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, όπου ο άνθρωπος εκεί λαμβάνει την χάρη του Θεού, αγιάζεται εσωτερικά, πνευματικά, ολοκληρώνεται και αυτός ο εξαγιασμός μπορεί να τον βοηθήσει στη ζωή του. Είναι γεγονός, κύριε Χριστοδούλου, ότι μέσα στη ζωή μας αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα. Άλλοτε αυτά είναι προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, υπαρξιακά προβλήματα. Διάφορα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να δυσκολεύουν κάπως τη ζωή μας και φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές να αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι μας και ζητούμε από κάπου να πιαστούμε για να προχωρήσουμε, να στηριχτούμε κλπ. Η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας πώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο μέσα στον χρόνο της ζωής του που συναντά
αναπόφευκτα όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Σίγουρα λέει η Παλαιά Διαθήκη «Ουέ το ενί αλλή μόνο στον ένα». Από την άλλη βέβαια υπάρχει και απάντηση. Ουδής είναι μόνος παρά μόνο με μόνο τον Θεό. Ωστόσο ο χρόνος βέβαια καθαγιάζεται στην Εκκλησία υπό την έννοια ότι ό,τι έχουμε τα αφήνουμε στο κατόφλι της Εκκλησίας, εκεί στον Ναύθηκα. Όπως έχουμε και σε πολλές περιπτώσεις ναών, κυρίως στην Ελλάδα, όπου τοιχογραφούνται εκεί και μεγάλοι σοφοί και άλλα γεγονότα του παρόντος βίου. Αλλά ως εκεί, από τον Ναύθηκα και εξής, αφήνουμε πίσω κάθε μέρινα. Οπότε εκεί είμαστε αναγκασμένοι εντός εισαγωγικά, υποχρεωμένοι μάλλον από την Εκκλησία, να συγχρονίσουμε το δικό μας ρολόι με το ορολόγιο, το μέγα της Εκκλησίας. Δηλαδή θα πρέπει πλέον να εγκλιματιστούμε με γιώτα, να βγούμε στο κλίμα του λειτουργικού χρόνου. Εκεί έρεται ο παρόν χρόνος και εκεί ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο στο λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας. Και αν καταφέρουμε να αφομοιώσουμε αυτό το χρόνο πάντα μέσα σε αυτή την ενότητα που είχαμε πει εξ αρχής, τα πάντα οδηγούν στην ενότητα και η ενότητα βέβαια και το αφεντηριακό σημείο είναι το ιερό και η Αγία Τράπεζα επί της οποίας τελεσιουργείται το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οπότε εκεί και δομή και ήχος και μουσική και μελωδία και τα πάντα μας οδηγούν εκεί. Μέσα σε μια προσπάθεια ή μάλλον απροσπάθεια. Προσεγγίζουμε, όπως είπε προηγουμένως ο πατήρ Φιλόθεος, όχι με πολύ ιδιαίτερη. Ναι, υπάρχει ο κόπος, η ασκητικότητα βέβαια, αλλά υπάρχει και η απροσπάθεια. Τη δική μας αδυναμία την καταθέτουμε και αφήνουμε το υπόλοιπο να το προσθέσει η χάρη του Θεού. Αν καταφέρουμε βέβαια, και αυτό νομίζω πως συντελείται τελεσιουργείται δυναμικά, αθόρυβα, μέσα σε πάροδο βέβαια χρόνου, θα λέγαμε και επίπονου. Αυτό όμως προϋποθέτει βέβαια όλη αυτή την μετοχή σε αυτή την πράξη που λέγεται παράδοση της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα οποία εν Αγίω Πνεύματι συλλογικά μας έχουν παραδώσει οι πατέρες μέσα στους αιώνες. Είναι όντως πολύ σημαντικό αυτό που είπετε και ακριβώς εδώ θέσατε μία προϋπόθεση για να εξαγιαστεί ο χρόνος μας, να εξαγιαστεί η ζωή μας, ώστε ο χρόνος μας να είναι εξαγιασμένος, το να αφήσει κανείς κάπως ή να αποκολληθεί, να αποδεσμευτεί από τις βιωτικές μέρημνες για να μπορέσει να παραδοθεί στον Θεό. Εξάλλου, στο χειρουργικό ύμνο υπάρχει μια φράση η οποία λέει «Πάσαν την βιωτική να αποθώμεθα μέρημνα», παρότι και στα αρχαία χειρόγραφα καταγράφεται ως «Πάσαν νυν αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε βιωτική μέρημνα ας απέλθει». Από εδώ και μπρος ας μπούμε σε μια άλλη αίσθηση χρόνου. Αυτό το οποίο η Εκκλησία μας θέλει να βιώσουμε. Και τότε υποδέχεται κανείς τον Βασιλέα των Όλων, ο οποίος Βασιλέας των Όλων είναι αυτός που ειρηνοποιεί τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει και εν σχέση με τον Θεό και εν σχέση με τους αδελφούς του, αλλά τον ειρηνεύει και εσωτερικά. Γι' αυτό όση ώρα σας άκουγα προηγουμένως, μέσα στον πιανό μου στριβοχύριζε εκείνη η προτροπή, η παραγγελία, στο πούμε, που δίνει στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο ιερεύς, τελειώνοντας όλο αυτό το μυστήριο της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, απευθύνεται προς τον κόσμο του και του λέει «Εν ειρήνη προέλθουμε». Δηλαδή να πάμε στις δουλειές μας, στις υποθέσεις μας, σε όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, με αυτή την εσωτερική ειρήνη, την ανάπαυση, την καθαρότητα, τον φωτισμό που πήραμε, για να μπορούμε να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και να τα αξιολογήσουμε σωστά και να τα ζήσουμε σωστά, χωρίς να προκαλούν όλη αυτή την αναστάτωση και τη σύγχυση. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασική αυτό το βίωμα το εσωτερικό, το οποίο παίρνει κανείς εις τον ναό για να το πάρει μαζί του μετά και στις υποθέσεις του κλπ. Πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα, τι χρειάζεται? Να το πετύχει κανείς αυτό. Είναι η βία η άσκησής μας. Ξέρετε, αισθάνομαι ότι βέβαια αυτό που είπατε πρωτίστως, ότι είναι η χάρη του Θεού μας δίνει την ειρήνη, αλλά και όταν τοποθετηθούμε σωστά και απέναντι, έτσι, με μια ταπείνωση, ακόμη και,
και σαν ομιλούντες προς τον εαυτό μας, παρηγορούντες τρόπον τον εαυτό μας, γιατί δεν έχει ειρήνη. Αλλά ταπεινά μπορεί να έρθει η χάρη στο Θεό. Σκεφτόμουν τώρα ότι αυτό που λέτε το πολύ ωραίο, το «εν ειρήνη προέλθομαι», μα ο εμπαθής δεν μπορεί να έχει πλήρη ειρήνη. Και μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και δεν καταπάβουν τα πάθη μας. Απλώς παίρνουμε μια όθηση να συνεχίσουμε αυτή την Αγία Άσκηση, την Αγία Υπακοή, την παραμονή μας. Αυτό το καλό νεστήν ημάς όδε είναι. Αλλά ωστόσο βγαίνουμε πάλι και εκείνη την ώρα ακόμη μπορούν να βγουν, γιατί και μέσα στη θεία, και στην Θεία Λατρεία πολεμάει και ο διάβολος και ο παλαιός άνθρωπος. Γίνεται πόλεμος ανά πάσα στιγμή. Αλλά άντε βγαίνουμε λοιπόν από τη Θεία Λειτουργία. Εν ειρήνη. Εμείς πώς θα συμβάλλουμε στο να έχουμε ειρήνη? Πρώτα να ξέρουμε ότι χρειάζεται και μια καλώς νοουμένη συμφιλίωση, ταπεινή, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, ένας ταπεινός άνθρωπος δεν έχει την αίσθηση ότι γιατί εγώ δεν προχωρώ πνευματικά. Δηλαδή, μα είσαι εμπαθής, τι περιμένεις από τον εαυτό σου? Εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σε μια ωραιότατη ευχούλα που λέει, «Κύριε, εγώ ως άνθρωπος», παρένθεση, «μάλλον δε ως απάνθρωπος, ήμαρτον. Σύ δε, ως Θεός συγχώρησον». Τελείωσε. Και ειρηνεύουμε και μέσα από τα λάθη και τις πτώσεις και τις οπισθοχωρήσεις που κάνουμε. Γιατί? Διότι ξέρουμε τα μέτρα μας. Μέσα στην Εκκλησία βρίσκουμε τα μέτρα μας. Και δεν ξυπάζεται ο άνθρωπος γιατί έπεσε. Τι περιμένεις από μένα, Θεέ μου? Αυτή η τοποθέτηση είναι μια τοποθέτηση, νομίζω, μετανοίας. Και η μετάνοια φέρνει ειρήνη. Και γι' αυτό και η μετάνοια μας πρέπει να είναι έτσι μια ταπεινή μετάνοια. Γιατί πολλές φορές μας γυρνάει το κουμπί ο λογισμός. Να έχουμε μια μετάνοια εγωιστικού τύπου. Γιατί να το κάνω εγώ αυτό, γιατί, μα ποιος είσαι εσύ? Ή μπορείς να προσεύχεσαι τώρα, έχεις τα μέτρα του μεγάλου Αντωνίου και θέλεις αρέμβαστο προσευχή? Ή έχεις τελεία καθαρότητα, ή έχεις αγάπη υψηλή? Εννοείται ότι όλα μέσα στην εμπάθειά σου βυθίζονται. Άρα με ταπεινά και λέμε, Χριστέ μου, εγώ τώρα θα βγω και θα ταραχθώ πάλι. Αλλά την ώρα που θα ταραχθώ, ενώ ο λειτουργός σου μου είπε «εν ειρήνη προέλθομαι», εσύ ειρήνευσε με πάλι με τρόπο που ξέρεις εσύ. Και απλά και ταπεινά θα κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ. Αλλά η άσκησή μου είναι να ακολουθώ την Εκκλησία. Και να ξανάρθω, γι' αυτό και ξαναπηγαίνομαι στην Εκκλησία. Γιατί πολύ γρήγορα θα χάσουμε την ειρήνη μας. Και κοινωνούμε το δυνατόν συντομότερο με την άδεια του πνευματικού μας. Συχνότερα. Ώστε να επανέλθει πάλι η αγάπη, η ειρήνη του Χριστού και να ξαναγίνεται αυτός ο Άγιος κύκλος αντί του φαύλου κύκλου της κοσμικής ζωής και να ανανεούμαστε συνεχώς. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει και πολύ ωραίες ακολουθίες, δεν είναι του Τετάρτου όπως σε άλλα δόγματα η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Λατρεία. Πολύ ωραίες, τα μοναστήρια ιδίως κάνουμε αγρυπνίες 10-13 ώρες. Λοιπόν, να λιώσει εκεί ο παλιός ο άνθρωπος. Και πάλι βγαίνοντας έξω, πάλι βγαίνοντας, τελειώντας η ακολουθία, μετά πάλι αρχίζουν πάλι το απόγευμα, πάλι εσπερινό έχουμε. Την άλλη μέρα ή δυνατόν κάποια άλλη εορτή. Κάτι και στον κόσμο εννοώ, γιατί στα μοναστήρια κάθε μέρα, πολλές ώρες την ημέρα είναι οι ακολουθίες. Αυτή είναι μια μεγάλη άσκηση. Και είναι κόπος. Μέσα όμως από αυτόν τον θεοφιλή κόπο βγαίνει όλη η δυσοδεία των παθών και η δυσίμωνα μορφή μου μετασχηματίζεται σε μορφή Χριστού σιγά σιγά, χωρίς να το παροειδήσει σχεδόν. Τι να πούμε? Είναι πολύ σωστό αυτό που τονίσατε, ότι πρέπει κανείς να βιάσει λίγο τον εαυτό του για να πλησιάσει τον Θεό. Χρειάζεται λίγος κόπος, λίγη άσκηση.
τονίσατε αυτό, είπατε ότι ο Θεός βλέπει την ανθρώπινη αδυναμία, βλέπει τη δυσκολία που έχουμε, το ότι μας έλκει προς τα κάτω ο κοσμικός τρόπος ζωής κλπ. Και τρόπον την να το πω τη λέξη, δεν ξέρω αν είναι σωστή, ανέχεται ο Θεός την αδυναμία την ανθρώπινη, της ανθρώπινης φύσης κλπ. Την περιμένει ίσως. Την περιμένει. Πότε θα οριμάσει. Ναι, πότε θα οριμάσει. Αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος που ίσως πρέπει να τον τονίσουμε εδώ. Είναι άλλο πράγμα να οφείλεται η πτώση του ανθρώπου από εξωγενείς παράγοντες ή από την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης και άλλο από αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από το ημίν απρόθυμο. Mm. Δηλαδή, εκείνο που μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει, το θέλει ο Θεός. Μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, ο Θεός θα συγχωρέσει, θα παρηγορήσει, θα ενισχύσει κλπ. Και εγώ αναπαύομαι και κάθομαι χωρίς να αγωνίζομαι. Γι' αυτό και μια και ζούμε τώρα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έρχεται και προβάλλει η Εκκλησία, όχι ως σκοπό, αλλά ως μέσο την άσκηση, μέσω της νηστείας, που είναι ένας τρόπος να ενδυναμώσει η θέλησή μας, να αποκολλήσει ο νους και η σκέψη μας από τα υλικά πράγματα για να στραφεί περισσότερο στα πνευματικά. Έρχεται και βάλει πιο πυκνές και συχνές ακολουθίες για να μας παρακινήσει, να μας προτρέψει στο να αγωνιστούμε περισσότερο, στο να κινηθούμε περισσότερο προς τον Θεό, το να εγκαταλείψουμε κάποια πράγματα τα οποία μας αρέσουν, μας ελκύουν κλπ. Και έχουν ένα περισσότερο κοσμικό τρόπο, μια κοσμικότητα παρά μια πνευματικότητα. Πρέπει και ο άνθρωπος να το θελήσει και να αγωνιστεί λίγο περισσότερο. Είμαστε προς το τέλος της εκπομπής, γι' αυτό θα ήθελα έτσι κλείνοντας την εκπομπή αυτή, να δώσουμε έτσι κάποιο μήνυμα προς τους πιστούς μας, τους ακροατές μας που μας παρακολουθούν. Πέστε μας, κύριε Χριστοδούλο, έτσι ένα καταληκτήριο λόγο. Επειδή είμαστε στο μέσο, στην Μεγάλη Σαρακοστή, σε αυτό το πνεύμα της Σαρακοστής, απλώς ήθελα να πω αυτά τα οποία προανέφερε ο πατήρ Φιλόθεος, ότι συμπυκνώνονται στις δύο λέξεις, όρους της συνολογίας μας, της Μεγάλης Εβδομάδας, απόγνωση και επίγνωση. Απόγνωση υπό την έννοια, α, εγώ έκανα αυτό, δηλαδή ένας πληγωμένος εγωισμός. Έτσι. Και επίγνωση, ναι, εγώ το έκανα, είμαστε τον Κύριε. Έτσι. Και απλώς να κατακτήσω με δύο παλιά παραδείγματα. Το ένα από την ιστορία της καταστροφής της Μικρασιατικής, όπου ένας επίσκοπος ξεθεμελίωνε την Αγία Τράπεζα φεύγοντας για να μην μαγαριστούν τα οστά και να πάρει τα λείψανα από το φυτό της Αγίας Τραπέζης, όπου εκεί καταγράφει ο ίδιος το ημερολόγιο του, χωρίς να το θέλω, λέει, γονάτισαν τα πόδια μας συνείδητα για το ανοσιούργημα που επιτελούσα. Και ευχήθηκα, προσευχήθηκα, Θεέ μου, αξίωσε με όσες εδώ κατέστρεψα Αγίες Τράπεζες να τις ξαναχτίσω εκεί που θα πάω. Και ένα δεύτερο επιχείρημα, σε μια κόλαση του αιώνα μας, σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Auschwitz, ένας ορθόδοξος ιερέας ψάχνει να βρει, μάλλον συγκρατουμένους, να λειτουργήσουν αφού βρήκαν ψωμί και κρασί, να κάνουν θεία λειτουργία, αλλά δεν υπάρχει για τράπεζα. Οπότε βάζει κάποιον να ξαπλώσει και επί του στήθους τελεί το μυστήριο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ενεργοποιήσουμε εμείς αυτή την καρδία θυσιαστήριο και, όπως είπε ο πατήρ Φιλόθεος και εσείς, να ενεργοποιήσουμε τα εν ημίν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πάντα μου, πέστε μας κι εσείς ένα λόγο έτσι που είναι καταληκτικό. Είναι μεγάλη ευλογία το ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και έχουμε αυτή το θησαυρό της ορθοδόξου λατρείας μας, που όπως είπατε Θεοφιλέστατε, ιδίως στις ημέρες αυτές στην Αγία Τεσσαρακοστή είναι πλουσιότατος. Και θα ήθελα να κάνω έτσι μια έκκληση στους αγαπητούς αδελφούς μου και της Κύπρου συγκεκριμένα τώρα. Αυτή την Αγία Τεσσαρακοστή ή δυνατόν να πυκνώνουμε την παραμονή μας, την προσέλευσή μας στην Εκκλησία και όχι μόνο το Σαββατοκυριακό και στους χαιρετισμούς που είναι ευνόητο. Αλλά ξέρετε, αδελφοί, η Αγία Τεσσαρακοστή, το κλίμα, το πενθυρό της Αγίας Τεσσαρακοστής είναι από την Κυριακή το βράδυ
μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Μετά δεν είναι σαρακοστιανό τόσο πολύ το κλίμα. Ναι. Είναι πιο ένδοξο, πιο δοξολογικό με την ακολουθία της κυρίας Θεοτόκου, των χαιρετισμών και της, του Σαββατοκύριακου που τελείται και Θεία Λειτουργία. Το ελέησόν με ο Θεός, το, πώς το λέμε, το Κύριε των Δυνάμεων, όλα αυτά στο μεγάλο απόδειπνο, αυτά είναι τα σαρακοστιανά. Και αυτό μας βάζει περισσότερο, ουσιαστικότερα στο κλίμα της μετανοίας των ημερών. Αν μπορούμε έτσι λίγο περισσότερο να κλέβουμε ώρες, έστω μισή ώρα να πάμε στο μέγα απόδειπνο που τελείται από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη στις ακολουθίες εκκλησίας μας. Ή τέλος πάντων λίγο στον όρθο, λίγο στον εσπερινό, σε μια προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Κάτι να συμμετέχουμε και εμείς αυτό που θέλει να μας μάθει η μάνα μας η Εκκλησία αυτές τις Άγιες Μέρες. Και μετά από τη Σαρακοστή πάλι να ακολουθούμε το Άγιο Πρόγραμμα της. Θα τα μάθουμε όλα. Δεν έχει τίποτε που δεν μπορούμε να μάθουμε. Είναι από προσχολική, προδημοτικό, μέχρι και μεταπτυχιακά. Μεταπτυχιακή παιδεία πνευματική, η λατρεία της Αγίας Εκκλησίας μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και στα μοναστήρια μας αυτά διδασκόμαστε. Μη τυχόν και χάσουμε την Αγία, την Ιερά Ακολουθία. Το κέντρο αυτό είναι. Θα τα μάθουμε όλα. Το ήθος, θα μάθουμε την αγάπη του Θεού, την αυτογνωσία που είπε ο κύριος Χριστοδούλου. Όλα συνοψίζονται. Είναι ο χώρος και ο χρόνος του Θεού της Εκκλησίας μας που μας τα μαθαίνει όλα. Από τον παρόντα βίο να ετοιμαστούμε για την μέλουσα συνοίκησή μας στην αγάπη του Θεού. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω με το εξής. Στη Θεία Λειτουργία, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του μυστηρίου, λέμε την εξής φράση. Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριος στερέωμα μου, καταφυγή μου και ρίστης μου. Γι' αυτό το λόγο μετέχουμε στη Θεία Λατρεία, στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, για να φτάσουμε σε αυτή την αγάπη με τον Θεό, ο οποίος μας ενδυναμώνει, είναι η καταφυγή μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι η ελπίδα μας και το βιώνει κανείς όσο έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό.